Κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες θα πάμε τώρα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου της Κομισιόν μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Επίτροπος θα αναλάβει αρμόδιος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και θα συντονίζει τα χαρτοφυλάκια της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Φόντερ Λάιεν, η νέα Κομισιόν έχει 9 αντιπροέδρους και οι 3 εξ αυτών θα είναι εκτελεστικοί. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσει δουλειά, ενώ την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τον νέο Αντιπρόεδρο της Κομισιόν επικοινώνησε τηλεφωνικά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Σημειωτέων ότι η σημερινή εξέλιξη φέρνει στην επιφάνεια την έντονη δυσαρέσκεια της αμαρικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είχε διαψεύσει ποτέ τα σενάρια που τον ήθελαν να επιθυμεί διακαώς τη θέση του Έλληνα Επιτρόπου. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει ότι αφού η Ελλάδα δεν προβλεπόταν να πάρει θέση Αντιπροέδρου, δεν θα μπορούσε να αναλάβει ένας πρώην Πρωθυπουργός χαρτοφυλάκιο απλού επιτρόπου. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα που συνθέτει διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις και γεωγραφικές αναφορές. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη επιτροπή που θα έχει γυναίκα στην κορυφή της. Η ανάθεση στον άξιο και έμπειρο Μαργαρίτη Σχοινά της Αντιπροεδρίας της Επιτροπής για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κινητικότητα αποτελεί ξεχωριστή τιμή. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο, αλλά και την Ελλάδα, που αποδεικνύει ότι η χώρα αναβαθμίζεται πια σε παράγοντα ισχύως και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή σκηνή και ότι η πατρίδα μας αλλάζει ταχύτητα στο πλαίσιο της Ένωσης, διαθέτοντας κύρος και στελέχη για σημαντικά χαρτοφυλάκια. Για την προστασία των συνόρων, η συλλογική ασφάλεια και ευκαιρίες κινητικότητας στην απασχόληση, στην παιδεία και στον πολιτισμό αποτελούν κεντρικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα στον πρώτο τομέα, η Ελλάδα ως χώρα σύνορο της Ευρώπης υπολογίζει πολύ στον νέο Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Το μεταναστευτικό, άλλωστε, είναι κρίσιμο και για την Ένωση και για την Ελλάδα. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την Πρόεδρο και τους νέους επιτρόπους. Και βέβαια τον Αντιπρόεδρο Σχοινά, που δικαιώνει απόλυτα την επιλογή του από την κυβέρνησή μας. Η Ελλάδα και εγώ προσωπικά προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συνεργασία για το κοινό μας καλό, για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.